Με πλήθος επερωτήσεων και αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη αλλά και εκτός ημερήσιας διάταξης, διεξήχθη η διήμερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σαββατοκύριακο Δία Ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας. Από τις επερωτήσεις ξεχώρισε εκείνη το επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρου Γαλιατσάτου, για τον αποκλεισμό της Νότιας Κέρκυρας από το έργο της σύνδρευσης. Η απάντηση της Περιφερειάρχη ότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάζεται από το Υπουργείο και ότι η Περιφερειακή Αρχή θα το μελετήσει στο πλαίσιο του υδατικού διαμερίσματος για την Κέρκυρα οδήγησε στο σχόλιο του κ. Γαλιατσάτου. Ότι η κυρία Κράτσα πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Στην επερώτηση της ΑΝΑΣΑ για τον συγκοινωνιακό αποκλεισμό των Μπαξών στη διάρκεια του χειμώνα, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς ενημέρωσε ότι σύντομα θα προσθεθεί δεύτερη γραμμή με υπτάμενο Δελφίνι και η περιφέρεια θα απαιτήσει 11μηνη επιδότηση, που σήμερα είναι εξάμηνη, για τη συγκεκριμένη γραμμή. Στην επερώτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης για τα προβλήματα ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Κέρκυρα, απάντησε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Απάντησε ο κ. Ζορμπάς ότι εκτελείται μια εργολαβία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οποία έχει ξεκινήσει από την Νότια Κέρκυρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μέση Κέρκυρα και στην Εθνική Παλιοκαστρίτσα και σε τρεις μέρες το πολύ θα ανέβει και στη Βόρεια Κέρκυρα για να βελτιώσει τα προβλήματα του οδοφωτισμού. Εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα ψηφίστηκε ο πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για το 2024-2027, δύο προγραμματικές συμβάσεις για την Κεφαλονιά με το Δήμο Αργοστολίου και το Δήμο Λιξουρίου, αποτίμηση καταβολή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας, ένα θέμα το οποίο πέρασε ομόφωνα για τους συλλόγους των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλινίας και Ιθάκης, αλλά και γενικότερα για όπου υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια Ιωνίσων. Η πρώτη τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2023 και η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού πέρασε από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην περιφέρεια να λειτουργήσει για το έτος 2023. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς επίσης και πολλές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις πέρασαν από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Και ένα σημαντικό θέμα, ένα αίτημα μιας ομάδας συμπολιτών μας, του Σωματείου Συνταξιούχων των Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΤΕΒΕ για την μείωση, την επιδότηση μείωσης του εισιτηρίου στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, ένα θέμα το οποίο δεν δόθηκε σαφή απάντηση από την Περιφερειακή Αρχή, θα το ψάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει αν μπορεί και είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη και θα προσπαθήσει να βρει λύση έτσι ώστε να ικανοποιήσει το Σωματείο των Συνταξιούχων. Στην σημερινή συνεδρίαση, ανάγκη ειδικής ρύθμισης για την υπόθεση χάραξη παλιού υγειαλού Ζακύνθου, μία απόφαση που πήρε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο να αιτηθεί την απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Βουλή. Και ο προσυμφικός έλεγχος, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο ήρθε από δύο παρατάξεις, και από την ΑΝΑΣΑ και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση με πρωτοβουλία και εισήγηση που θα φέρει η Περιφερειακή Αρχή.